Επιστρέφουμε σε λίγο στον Πανσάλκο. Από το ξεκίνημα της πιο σημαντικής αναμέτρησης στο φινάλε της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος της Super League, το μάτς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Βόλου και τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο και το μοναδικό στοιχείο έτσι που χαλάει τα πράγματα, η μοναδική παραφωνία πριν από ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι είναι ο καιρός, ο οποίος είναι βροχερός από το μεσημέρι. Είδατε ήδη τον Ολυμπιακό Βόλου που θα έχει τον Μαρούλη τελικά, τον τρίτο τερματοφύλακα, αφού ο Γιακούμοβιτς είναι τιμωρημένος και ο Ρόκα, ο Ισπανός, δεν μπόρεσε καθώς δοκίμασε πριν από λίγο να νιώσει καλά και να τεθεί στη διάθεση του Κατσαβάκη. Δεξιά στην άμυνα ο Σέλεζη, αριστερά ο Ρόκας, Δολεζάκη και Τομάς στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή από δεξιά ο Ούμπιντες, αριστερά ο Μπρέσκα, Μητρόπουλος και Ακώστα, αμυντικά Χαφσολάκης και Μαρτίν. Μπέρτο Σίλβα για τον Καραγκούνη. Σταδουλόπουλος αλλάζει με το Λέτο αλλά του φεύγει το κοντρόλ. Ανοίγει απόλυτη μπάλα και δίνει δυνατότητα στον νεαρό το Μαρούλι να μπλοκάρει. Μαρτίν. Πάρα πολύ να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους. Εδώ βλέπουμε ξανά το γκολ που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες και τον πανηγυρισμό τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Βόλου του Μαρούλι. Πολλοί κόσμος τώρα στην περιοχή του Ολυμπιακού Βόλου. Με τον Λέτο έτοιμο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Απόκρουση από τον Ακώστα, η μπάλα πηγαίνει. Το φάουλ σε βάρος του Παναθηναϊκού. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Μαρούλη. Το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, φάουλ που κέντρισε ο Σισε από τον Ντολεζάη. Σε καλό σημείο, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού Βόλου. Από 5 τα φάουλ, είδατε ισορροπία. Και όχι πολλά, όπως έχουμε φτάσει 10 λεπτά πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν κάνει από 5 φάουλ οι δύο ομάδες. Ο Λέτο, ο Καραγκούνης και ο Σισε. Από εκεί ταιριάζει σε αριστερό πόνταρο. Πιθανότερο είναι να εκτελέσει ο Λέτο. Όχι, τελικά ο Καραγκούνης με πολύ δύναμη για την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 36. Βλέπετε ξανά. Καραγκούνης παίρνει φόρα και εκτελεί μια πρωτοβουλία η οποία καθόλου δεν άρεσε στο Σισε. Ο Καντέ. Ο Κατσουράνης τώρα θέλει να βρει μπροστά το Σισε, ο οποίος κινείται πάρα πολύ γρήγορα. Μπαίνει στην περιοχή κοντά του ο Ντολεζάη, γυρίζει, μπλοκάρει ο Μαρούλης. Ήταν ίσως η καλύτερη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 41. Έστω και αν η απειλή δεν ήταν πολύ μεγάλη, καθώς για αποπλάγια θέση και δεν θα μπορούσε από εκεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνος ο Σε. Εν τούτης, ήταν η πρώτη φορά που βρήκε χώρο ο Γάλλος επιθετικός. Ο Λέτο και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο Κατσουράνης. Χριστοδουλόπουλος. Δοκιμάζει το σούτ χαμηλά, πέφτει. Ο Μαρούλης αποκρούει και με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ξανά το δυνατό σούτ από τον Χριστοδουλόπουλο χαμηλά. Σε ετοιμότητα ο Μαρούλης. Ολυμπιακός Βόλου τον Παναθηναϊκό. Με την ευκαιρία να πάμε στους δύο συναδέλφους για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται με τους προπονητές. Ζεσουάλτο Φερέιρα, Νίκο. Ο Ζεσουάλτο Φερέιρα περιμένει να διαπιστώσει και την κατάσταση του Γιώργου Καραγκούνη, γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στον δεξιό καρπό. Δεν είναι ο Μάγκης Κατσαβάκης στον πάγκο, αφού αποβλήθηκε. Θα μάθουμε από τον Διονύση Στρούμπο ποιος δίνει τις οδηγίες. Διονύση. Έτσι, ένταση υπάρχει. Ο άμεσος συνεργάτης του Μάκη Κατσαβάκη είναι εκείνος που απαντά στις κλήσεις, σε εισαγωγικά, διότι πολλές φορές έχει φωνάξει και από την εξέδρα ο Μάκης Κατσαβάκης. Σηκώθηκαν όλοι. Η απάντηση από τον Παναθηναϊκό. Κατσουράνης κέρδισε την κεφαλιά. Λάθος από τον Μαρούλη, 2-1.
Υπάρχουν διαμαρτυρίες συνεχώς από τον πάγο του Παναθηναϊκού για αυτό το πρόβλημα με την καθυστέρηση λόγω της απουσίας των παιδιών που μαζεύουν τις μπάλες. Νίκο. Έντονες οι διαμαρτυρίες από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και από τους παίκτες του Τριφυλλιού, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα και υπάρχει αρκετή καθυστέρηση στο παιχνίδι. Αργεί πολύ να ξεκινήσει το παιχνίδι, να επαναρχίσει το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν τα μπολμπόκια. Ολυμπιακός Βόλου δίνει την εικόνα βραχυκυκλωμένης ομάδας τώρα. Πέρασε ο Χριστοδουλόπουλος από τον Αλβάρες. Χριστοδουλόπουλος, πάντα ευκαιρία για τον γκολ, σώζει ο Μαρούλης. Πολύ κοντά στο 3-2 ο Παναθηναϊκός. Με τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος έκανε άνω κάτω την άμυνα του Ολυμπιακού Βόλου. Είδε και πάλι αυτή την προσωπική προσπάθεια, ατομική προσπάθεια από τον Χριστοδουλόπουλο, που πέρασε σαν σταματημένο τον Αλβάρες. Απέφυγε εδώ και τον Ντολεζάη, σούταρε, αλλά έσωσε ο Μαρούλης. Φωνές από τον Φερέιρα. Σπυριδάκι στο φάουλ. Γεμίζει, πάρα περνάει, μπλοκάρει ο Μαρούλης. Το καλύτερο ρόστερ, λέγαμε λοιπόν, για την ομάδα της Παναχακής, η οποία έκανε την υπέρβαση στο σδίδιστον. Σπυριδάκι, καθώς με τη μία στο Ρόμαντσουκ, η Παναχακή αναπτύσσεται εξαιρετικά από την από τη δεξιά πλευρά. Ο Ρόμαντσουκ γεμίζει, πάρα περνάει, κεφαλιά, διώχνει με δυσκολία εκεί ο Μαρούλης. Πάρα πολύ καλή ενέργεια από τον Γιώργο Τριχιά. Και η κεφαλιά του στη γωνία ουσιαστικά της εστίας του Μαρούλη, ο οποίος με υπερένταση, θα λέγαμε, κατάφερε να αποσοβήσει το τέρμα την τελευταία στιγμή. Άρα λίγο το 2-0 σε ένα σουτ που σταμάτησε τη Σπίνουλα. Ο Μαρούλης ήταν εκεί και αποσόπησε το 2-0 και 2-0 και ήταν η δεύτερη κλασική ευκαιρία και για την ομάδα. Μια κεφαλιά εξ επαφής. Ένα σούτ τώρα σε μια πολύ περίεργη φάση. Ο Μαρούλης. Σπίνουλα, το σούτ ο Μαρούλης.